αυτό το τζαντάκι είναι πονηρό, παιδιά, γιατί πετάει. Επειδή είχε φτερά γι' αυτό. Γεια σας φίλοι μας, είμαι η Εύα και σήμερα θα ανοίξουμε αυτά τα μίνι τσαντάκια πλάτης και αυτά είναι από την Τζιο και Πρετσιόζη και τώρα, ταραν! Αυτά που θα ανοίξουμε είναι τα Real Littles, έτσι λέγονται, είναι τσαντάκια πλάτης, μίνι, ορίστε. Αυτό είναι για να κρεμάμε στις τσάντες. Σωστά. Έχει φτεράκι εδώ. Και εδώ έχει ένα κούμπομα που δεν ξέρουμε τι έχουμε μέσα. Βουάου, έχουμε τα κόλλητα. Έχουμε τα αυτοκόλλητα που είναι καλοκαιρινά. Έχει καρπούζι, γυαλιά. Έχουμε τετράδιο που έχει και φτεράκια. Κοιτάξτε, έχουμε και στυλό και με φτερά. Χρυσό. Ναι, χρυσό, όπως το τσαντάκι. Θα μας τα δείξεις όλα μετά, ένα-ένα. Έχω αυτό, που είναι να γράφουμε. Μαρκαδόρο. Είναι μαρκαδόρο σε υπογράμμιση, σημειώσεων, ας πούμε. Κάνει φωσφοριζέ χρώμα. Έχουμε διαμάντια. Τα διαμάντια τι είναι? Μάλλον είναι μικρά αυτοκολλητάκια. Και το τελευταίο μας ζήλεται. Είναι χαρτάκια σημειώσεων, αυτοκόλλητα. Και σιλοτέιπ, σοβαρά μιλάς, γίνονται εδώ λίγο. Sticky tape. Α, δεν είναι ακριβώς σιλοτέιπ, είναι sticky tape. Είναι σαν σιλοτέιπ με σχέδιο. Το τετράδιο έχει μέσα γραμμές ή είναι λευκό? Όχι, σκέτο. Α, είναι σκέτες λευκές σελίδες. Ωραία. Αυτό που είναι μια καραμέλα. Είναι καραμέλα και είναι... Και είναι μυστικό. Ο στυλός μας. Ωραία. Είναι στυλό ή μολύβι? Στυλό. Είναι στυλό. Και είναι πολύ όμορφο. Έχουμε αυτοκολλητάκια και έχουμε και την... Αυτά τα διαμαντάκια. Αυτά τα διαμαντάκια είναι αυτοκόλλητα σημειώσεων. Μπορείς να γράψεις κάτι πολύ μικρό επάνω. Μπορείς να γράψεις μαμά ή να κάνεις μια καρδούλα, ας πούμε. Σωστά. Αν θέλω να κάνω μια καρδιά εδώ στο σημειωματάριο. Να κάνεις. Να δείξω λίγο εγώ το τσατάκι, το οποίο μπορούμε να το κρεμάσουμε στην τσάντα μας και να μεταφέρουμε μέσα πολλά πραγματάκια που μπορεί να χωράνε στο συγκεκριμένο. Και εγώ τη χρωματίζω και από μέσα, γιατί μου αρέσει. Πολύ μου αρέσει αυτό το τσαντάκι. Αυτό, ξέρεις, μπορούν να το παίρνουν και οι κούκλες σου. Να το παίρνουν οι Rainbow High ή οι OMG στην πλάτη τους και να πηγαίνουν βόλτα. Τόσο καλά. Α, τι χρώμα είναι το στυλό? Ροζ. Να σου κόψω λίγο από αυτό εδώ ή θες να κόψεις εσύ? Μικρό, να χωρέσει εδώ. Μικρό. Και πόσο τεράστιο. Εντάξει, το έκανα λίγο τεράστιο. Μου γύρισε λίγο, δεν πειράζει. Σαν σελιδοδείκτης είναι. Ναι, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και για σελιδοδείκτες. Και έχει και αυτά τα αυτοκολλητάκια μέσα. Εγώ τα βάζω, όσο δείξαμε, τα βάζω εδώ μέσα. Βεβαίως. Ξέρει, για να μην τα χάσουμε εννοώ. Γιατί αυτή είναι η τσάντα μου, ξέρετε, παιδιά. Θα το βάλω τελευταίο. Γεια σας, παιδιά. Πάω στην τσάντα τώρα. Πρέπει να πάω στο σχολείο. Όλα είναι τέλεια. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να θέλουμε. Α, μπορούμε να ανοίξουμε αυτό εδώ. Το σημείο. Ωραία. Μολυβάκι. Α, μολύβι. Ωραία. Μολύβι με γόμα. Και αυτή είναι πράσινος. Μαρκαδόρος. Υπογραμμίζει με πράσινο χρώμα αυτός. Ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Για να δω. Εκτός γόμα, παιδιά, νομίζω είναι γόμα αυτό. Αυτό
Είναι κάποιο τύπου σαν φάκελος. Ναι, σαν φάκελος θήκη για να βάλεις κάτι μέσα. Αυτό καταλαβαίνω. Ξυλομπογιές. Πολύ μικρές. Ξυλομπογιές. Χαριτωμένες. Πολύ χαριτωμένες. Μικρούλες. Και αυτό τετράδιο που δεν έχει και αυτό για γραμμές. Για να το δω το τετραδιάκι και αυτό. Εδώ πέρα λέει απ' έξω έκθεση. Να γράφεις... Έκθεση βιβλίου. Όχι, για να γράφεις εκθέσεις μέσα. Για να δω αυτό μήπως μπαίνει εδώ. Χωράει. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή του. Ή μπορείς να πάρεις από εδώ ή μπορείς να πάρεις από εδώ φύλλα και να τα βάζεις εδώ μέσα και να το κλείσεις σαν χάρτινο φάκελο. Αυτή είναι γόμα. Σαν γόμα μοιάζει. Μα είναι γόμα. Τι μικρό μολύβι. Σκέψου να το είχαμε ξύσει πάρα πολύ και να γίνει τόσο. Σκέψου όμως, για πάρε να γράψεις με τις ξυλομπογιές τις μικρούλες. Τι! Θα τρελαθώ, παιδιά! Θα κάνω έναν ουρανό. Ένας ουρανός. Ωραία, αυτά είχε μέσα το ασημί μας το τσαντάκι, να το δείξουμε λίγο και αυτό. Είναι και γλιστερό. Ναι, είναι πολύ γλιστερό, είναι glitter. Ενώ το χρυσό είναι σαν ματ χρυσό, αυτό εδώ είναι glitter το τσαντάκι. Είναι πίσω μαύρο και έχει μαύρο κρίκο για να κρυμνέται. Να το. Αν είχαμε πράσινο τώρα θα κάνω ένα γρασίδι. Δεν έχει πράσινο ξυλομπογιά. Μόνο μαρκαδόρο. Ωραία, θα κάνεις με το πράσινο το μαρκαδόρο υπογράμμισης. Τώρα θα πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ, το τσαντάκι. Ορίστε. Wow, έχει αυτό εδώ, το μαρκαδοράκι, ροζ, καραμελίτσα. Έχει το ίδιο μολύβι και στο προηγούμενο ασημί τσαντάκι. Έχει ξύλινο χάρακα. Έχει αυτό εδώ, το μόνο. Το ίδιο τετράδιο. Και την ίδια γόμα. Θα ανοίξουμε αυτό εδώ. Αυτό μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τσαντάκι. Είναι κάπως σαν σχέδιο της χελώνας. Εντάξει, με χρυσές βούλες, οκ. Okay. Wow, τρούφα! Αυτό είναι τέτοιο για τρούφα. Αυτό... Έχει... Εννοείς ότι έχει σχέδιο, ναι. Τρουφάκια. Ο ίδιος χάρακας. Star. Το αστέρι. Ο ίδιος μαρκαδόρος. Πράσινο. Το ίδιο μολύβι και παγωτό! Α, γόμα παγωτό! Γόμα είναι. Μάλλον. Για να το δω. Ανοίγει κιόλας το παγωτάκι. Α, γίνεται τρία διαφορετικά κομματάκια. Είναι πολύ όμορφο, είναι γόμα. Και τώρα θα το βάλουμε μέσα. Να τη δούμε τη γόμα. Ναι. Εγώ θα μαζέψω τα άλλα που τα έχω πει. Ναι. Και γίνεται σε τρία διαφορετικά. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφη γόμα. Ορίστε. Ωραία. Έχει ωραία χρώματα επάνω. Είναι και πολύ απαλό. Έχει αυτοκόλλητα. Να σας πω κάτι πολύ όμορφο. Έχει το ίδιο και ίδιο τετράδιο. Α, το άλλο δεν έχει ίδιο τετράδιο. Όχι. Αυτό είναι τετράδιο και φάκελος με τροφάκια. Έχουμε και τις ξυλομπογιές μας. Έχουμε αυτό εδώ. Το σαν σιλοτέιπ που είναι με σχέδια. Και ριχνόμαστε σκαριά. Α, και έχει και σημειωματάκια αυτοκόλλητα. Μπορεί να δείξω παρακαλώ το τετράδιο. Θα το ανοίξω. Να το δείξεις. Θα το δείξω, ναι, βέβαια. Γιατί δεν το έχουμε ξανατύχει. Και είναι πολύ μαλακό αυτό το τσαντάκι. Τώρα, το γούνινο τσαντάκι. Έχει, wow, έχει αυτό που έχει και γούνα εδώ.
Το γούνινο έχει γούνα, τέλειο. Γι' αυτό. Mm-hmm. Στο τέλος θα σας δείξω το πιο αγαπημένο μου. Τα ίδια αυτοκόλλητα. Παγωτό. Εγώ είμαι παγωτό. Ναι. Να την πάρω. Να την έχω εγώ. Όχι. Χαρτάκια. Ανοίγει. Πού. Να. Χαρτάκια σημειώσεων. Και τετράδιο. Φαίνεται σαγούνα, αλλά δεν είναι. Α, φαίνεται σαγούνα. Ναι. Εδώ. Να πάω λίγο. Ναι, είναι σαν φύλλα. Α, θα φάω αυτή. Σαν πούπουλα φαίνεται να έχει. Εγώ θα λυπόμουν να σβήσω με αυτή τη γόμα, η αλήθεια είναι. Να δω και το στυλό. Δύσκολο κάπως να βάλεις τα αυτοκόλλητα. Δεν πειράζει. Ορίστε. Αυτό λοιπόν το τσαντάκι αλλάζει. Ναι, έχει σέκουνι σε πάνω, πουλιές, δεν ξέρω πώς να το πω. Wow, τι ωραία αυτοκόλλητα. Καρδούλα, έχει διάφορα. Wow, στυλός. Ζηλωτήπι ντόνατ. Ζηλωτήπι ντόνατ. Θα σας δείξω το καλύτερο για το τέλος. Αυτό εδώ το τετραδιάκι. Mm-hmm. Είναι καρδούλα. Τι κάνει τις πατάτες. Είναι γόμα. Και τα διαμαντάκια μας. Γόμα τηγανιτές πατάτες. Και τα διαμαντάκια τα οποία είναι τα αυτοκολλητάκια. Mm. Είναι ωραίο που σε κάθε μία τσαντούλα βρίσκεις διαφορετική έκπληξη, έτσι. Ναι. Τώρα θα πάμε να ανοίξουμε αυτό το ίδιο με το άλλο. Πως έχει και τα ίδια μέσα. Ξέρω, μπορεί, θα το δούμε. Έχει τα ίδια εκτός από τις ξυλομπογιώες. Τα υπόλοιπα είναι ίδια. Όχι αυτό, τα αυτοκόλλητα. Είναι διαφορετικά αυτοκόλλητα και έχει ξυλομπογιώες μέσα αντί για στυλό. Και τα υπόλοιπα είναι ίδια. Ωραία, εντάξει. Βάλ' τα μέσα να ανοίξουμε το επόμενο. Το χρυσό, το άλλο χρυσό. Το άλλο χρυσό, να το δούμε. Α, στο τελευταίο μοναδικό σαντάκι. Το τελευταίο μας, ανοίξαμε ήδη 8. Έχει τα ίδια, ναι. Εκτός από μισό λεπτάκι, τα αυτοκόλλητα. Και αυτό, επειδή σε αυτό ήταν διαμάντια. Εντάξει, δεν πειράζει. Φέρ' τα όλα μπροστά σου τώρα, να τα δείξουμε. Να πω εγώ ποιο είναι το αγαπημένο μου. Εμένα μου αρέσει αυτό. Και εμένα! Με το ίδιο, μου αρέσει λίγο και το γούνινο, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας!